Κρεβατοκάμαρα. Ένας ξεχωριστός και ιδιαίτερος χώρος στο σπίτι μας. Εκεί ονειρευόμαστε, εκεί αγαπάμε, εκεί ξεκουραζόμαστε, εκεί περνάμε το 1 τρίτο της ημέρας και μην το καταλαβαίνουμε. Πρέπει λοιπόν αυτός ο χώρος να είναι εργονομικά φτιαγμένος, λειτουργικός, αρμονικός και πάνω απ' όλα σύμφωνα με το γούστο μας. Για να επιλέξουμε την κατάλληλη κρεβατοκάμαρα για το χώρο μας, θα πρέπει πάνω απ' όλα να έχουμε τις διαστάσεις του δωματίου μας. Ο συνηθέστερος συνδυασμός μιας κρεβατοκάμαρας είναι το κρεβάτι, τα δύο κομωδίνα, η τουαλέτα και ο καθρέφτης. Βέβαια, ο συνδυασμός αυτός δεν είναι υποχρεωτικός. Μπορούμε να δούμε εναλλακτικές προτάσεις, όπως είναι μια ψηλή και λεπτή σιρταριέρα, και στην περίπτωση που ο χώρος μας είναι στενός, μπορούμε να δούμε σιρταριέρες και καθρέφτες επιδαπέδιους, οι οποίοι τις περισσότερες φορές μπορούμε να τους βρούμε με αποθηκευτικούς χώρους. Για τα καλλυντικά που συνήθως εμείς οι κυρίες έχουμε. Και για να έχουμε στο νου μας λίγο και το θέμα των διαστάσεων, τα περισσότερα κρεβάτια μπορούμε να τα βρούμε σε διάσταση 1,70. Θα πρέπει να υπολογίσετε δεξιά και αριστερά του κρεβατιού τα κομωδίνα που βγαίνουν συνήθως 60 πόντους ή 50 μετά από ειδική κατασκευή. Αυτό φυσικά δεν είναι απαραίτητο γιατί πάλι μπορούμε να δημιουργήσουμε κρεβάτι και κομωδίνα σύμφωνα με το δικό σας χώρο σε διαστάσεις. Όταν αποφασίσετε ότι θέλετε να προβείτε στην αγορά και μία σερταριέρα για το υπνοδωμάτιό σας, δεν θα πρέπει να υπολογίσετε μόνο το βάθος του επίπλου που είναι περίπου στους 50 πόντους. Πρέπει να υπολογίσετε ότι χρειάζεται αρκετός χώρος για να ανοίξουν τα σιρτάρια και να μπορέσετε εσείς να χρησιμοποιήσετε ό,τι θέλετε μέσα από αυτό. Για τους ιδιαίτερα μικρούς χώρους, προτείνουμε μία κρεβατοκάμαρα σε πιο ανοιχτές αποχρώσεις ξύλου. Αυτό θα κάνει το δωμάτιό σας να φαίνεται λίγο μεγαλύτερο και θα αυξήσει τη φωτεινότητα του χώρου σας. Για όλους εμάς που μας αρέσει να χουζουρεύουμε στο κρεβάτι μας, τι καλύτερο από το να επιλέξουμε ένα κρεβάτι με υφασμάτινο κεφαλάρι. Ακουμπάμε το μαξιλάρι στο κεφαλάρι και έχουμε επί δύο την άνεσή μας. Και μία ακόμα ιδιαίτερη πρόταση από το έπιπλο πετικίδης. Υφασμάτινο κεφαλάρι με μηχανισμό ώστε να μπορεί το μαξιλάρι να σηκώνεται και να έχουμε περισσότερη δυνατότητα να διαβάσουμε και να ξεκουραστούμε στο κρεβάτι μας. Και επειδή ποτέ δεν είναι αρκετός αποθηκευτικός χώρος που μπορεί να έχουμε στο σπίτι, μια πολύ έξυπνη ιδέα είναι να δημιουργήσουμε χώρο αποθήκευσης κάτω από το κρεβάτι. Αυτό πώς μπορεί να γίνει? Με μια ειδική κατασκευή κλείνει δεξιά και αριστερά η τραβέρσα προς τα κάτω και δημιουργείται χώρος αποθήκευσης. Το στρώμα σηκώνεται εύκολα βάζοντας έναν ειδικό μηχανισμό και έτσι εξοικονομούμε έναν επιπλέον χώρο για να αποθηκεύσουμε τα πράγματά μας. Είμαστε εδώ στο έπιπλο Πετικίδης για να φτιάξουμε απαραίτητο υπνοδωμάτιο των ονείρων σας, επιλέγοντας έπιπλα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές.